χωριό μας γιορτάζει στις 6 Αυγούστου. Είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της Μεταμορφώσεως. Κάθε χρόνο μαζευόμαστε οι πατριώτες εδώ, όσοι μπορούμε πιο πολύ, για να γιορτάσουμε και να τιμήσουμε την μεταμόρφωση του Σωτήρου που τη θεωρούμε προστάτηδά μας. Φέτος, κατ' εξαίρεση, έχουμε μια ιδιαίτερη στιγμή, κατανεκτική θα έλεγα, γιατί υποδεχθήκαμε την εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπικόου από το Άγιον Όρος. Είναι ευλαβικό δόρημα του κατηγουμένου της Ιεράς Μονής Δοχιαρίου Αγίου Όρους, πατέρα Γρηγορίου, ο οποίος την παρεχώρησε στο χωριό μας για στήριγμα και προστασία του. Και για από σήμερα η εικόνα αυτή που έχει έτσι και ο Σεβασμιότατος, σε λίγο θα την παραλάβουμε από το σπίτι του Κωνσταντίνου εδώ Παπαπανάγου, ο οποίος είχε γνωριμία με τον γέροντα Γρηγόριο και του την παραχώρησε, την έφερε, την έχει στο σπίτι του. Σε λίγο ο Σεβασμιότατος με τους ιερείς και με το χριστεπώνυμο πλήρωμα θα μεταβούν, θα πάρουν την εικόνα, την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπικόου και θα τη φέρουν μέσα στο ναό, οπότε θα μείνει μόνιμα εδώ και για προσκύνημα όχι μόνο των αετοραχητών και όλων των πιστών που επισκέπτονται τον ναό μας. Σήμερα είναι μια μέρα η οποία δεν είχαμε ξαναζήσει εδώ στο χωριό μας. Και με παπάδες και προδεσπότη που ήρθε εδώ και μας εξομολόγησε όλες τις γυναίκες, κόσμος πολλής, οργάνωση και γίνεται για πρώτη φορά περίπου αυτή η κατάσταση και ευχαριστούμε πολύ και το Ξαρικό Συμβούλιο και το σχολιακούς μας που ήρθαν στο σπίτι μας. Κύμιο η όμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γνώση να πεις. Ανέκλειναν ο ήλιος και συνήθισαν κι εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος εκ το έργον αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως εσπέρα. Όρχεσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων που κερατοθήσονται πάντων. Αυτό είναι ότι γι' αυτό οι πατέρες, οι παππούδες είπαν το ναό, την εκκλησιά του χωριού μας να την αφιερώσουμε στη μεταμόρφωση του Χριστού, επειδή είναι βουνό εδώ, ύψωμα είναι εδώ και επειδή η μεταμόρφωση του Κυρίου που θα εορτάσουμε αύριο έγινε επί όρους, δια τούτο και οι πατέρες υποθέτω και αυτό θα είναι πραγματικότητα ότι όλο το χωριό το αφιέρωσαν στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Η φετινή δε χρονιά, απόψε την ευλογημένη αυτή βραδιά, έχετε την ευλογία, έχουμε όλοι μας την ευλογία, από τα όρη, από το ευλογημένο Άγιον Όρος, άλλο όρος αυτό, ένα όρος είναι η Αετοράχη, το άλλο όρος είναι το Θαβόρ, όπου μεταμορφώθηκε ο Κύριος, και το άλλο όρος είναι το Άγιον Όρος. Έρχεται από αυτό λοιπόν, από την Ιερά Μονή Γοργοεπικόου, η θαυματουργός εικόνα, η Παναγία Γοργοεπίκος, η οποία παρακαλώ, όπως ιστορεί το βιογράφημά της, το συναξάριό της, ομίλησε η ίδια η εικόνα στον άτακτο μοναχό,
τον οποίον και ετύφλωσε για την ασέβειά του, αλλά για τη μετάνοιά του το θεράπευσε πάλι. Αυτή λοιπόν η θαυματουργός εικόνα, την οποία σέβονται αιώνες των αιώνων, μοναχοί και λαϊκοί, ήρθε από το Άγιον Όρος, πανομοιότυπο ακριβώς, και ευχαριστούμε τον γέροντα, τον ηγούμενο, τον θεολόγο και ασκητή, τον πατέρα Γρηγόριο, τον ηγουμενεύοντα εις την Ιερά Αρτιμονή, αλλά ευχαριστούμε και τον ειδικό σας, τον κύριο Κωνσταντίνο, τον Παπαπανάγων. Σας εκφράζουμε την ειλικρινή και άνετρη ευγνωμοσύνη μας. Έχετε επισκεφτεί το χωριό μας αρκετές φορές και μάλιστα κάποτε υπό δυσκολότατες καιρικές συνθήκες και είστε από τους λίγους Μητροπολίτες που ξεκινούν από την έδρα τους με τα φαγητά και πηγαίνουν να συμφάγουν με τους ερημίτες των χωριών μας στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, όπως κάνατε με τους συμπατριώτες μας ερημίτες, και να τονώσετε το ηθικό τους για να φυλάγουν Θερμοπύλες. Σήμερα, με την ευκαιρία μεταφοράς και εγκατάστασης στο Μητροπολιτικό μας Ναό, αντιγράφου της θαυματουργής εικόνας Παναγίας της Γοργοϋπηκόου από το Άγιον Όρος, νιώσαμε ιδιαίτερη συγκίνηση και ψυχική εφορία, συναισθήματα που πολλοπλασίασε και επισφράγγισε η σεβαστή παρουσία σας. Είμαι χαρούμενος και ευχαριστώ την Παναγία που αξιώθηκα την απόψινή ευλογημένη βραδιά να έρθω στην Ετωράχη, μια ομόπολη χωριό ευλογημένο, το οποίο αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί έχει ιστορία λαμπρή, έχει ομορφιά, έχει δόξα και παλαιότερων και νεωτέρων ανθρώπων, και το κατοικούν και σήμερα ακόμη άνθρωποι ευλαβέστατοι και αρχοντικοί με ευγένεια καρδιάς. Σήμερα είναι... Ήρθα με την ευκαιρία του Εσπερινού για την άλλη μέρα. Γιορτάζει το χωριό τη μεταμόρφωση του κυρίου. Και είπα στον κυριγμά μου ότι όπως η μεταμόρφωση του κυρίου έγινε επί του όρου Σταβόρ, γι' αυτό και το χωριό αυτό οι πατέρες υπέθεσαν, οι παππούδες οι αγιασμένοι, θα αφιέρωσαν το χωριό στη μεταμόρφωση του κυρίου, επειδή ακριβώς όρος και λόφος είναι εδώ. Απόψε όμως έχουν και μια άλλη ιδιαίτερη ευλογία που δεν την έχει κανένα άλλο χωριό. Ότι υποδέχτηκε το χωριό για Ιτωράχη, υποδέχτηκε την Παναγία, τη Δέσποινα, ερχομένη από το Άγιον Όρος, και την Παναγία την επικαλωμένη Γοργοϋπήκο. Και ήταν μια συγκινητική υποδοχή. Εκεί στην υποδοχή αυτή είδαμε την ευλάβεια των χριστιανών να χύνεται μέσα από την καρδιά των, να γονατίζουν, να λιβανίζουν την Παναγία, να τις πετάνε αρώματα, να τις πετάνε λουλούδια, και στην ουρά μετά ο παππούς, η γιαγιά, το μικρό το παιδάκι να προσκυνούν την Παναγία, να εναποθέτουν έτσι το τρυφερό ασπασμό και να λέγουν και λίγα λόγια προσευχής. Σαν επίσκοπος καυχόμαι για την Ετωράχη και εύχομαι τη χάρη της Παναγίας. Εύχομαι η Ετωράχη να γίνει και όλη η γορτινή μου να είναι Παναγιοσκέπαστη. Να τη σκεπάθει η Παναγία, όπως λέει και το Πάριο. Την πάσαν ελπίδα μου σε ένα τίθιμη. Μήτε του Θεού φυλαξών που τη σκέπισω. Όσον αφορά με το άλλο το οποίο μου θίξατε, λυπούμεθα πάρα πολύ για αυτά. Όταν ακούμε πόλεμο, όταν ακούμε να χύνεται αίμα, όταν ακούμε να χάνονται νέα τα παιδιά, πονάει και τραυματίζει η καρδιά μας. Και ευχόμεθα είναι να έρθει ειρήνη στην ανθρωπότητα, χιλιάδες περιστέρια να εξακολουθούν να φέρουν το μήνυμα ειρήνης, και ο πόλεμος να πρέπει να ανοίξουμε παλαιά βιβλία, λεξικά, για να βρούμε τη λέξη πορναχτή στην ανθρωπότητα, για τα νέα τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο, μια παγκόσμια ειρήνη.